Να βάλουμε στην παρέα μας να καλησπερίσουμε την καλή φίλη και συνάδελφο και υπεύθυνη επικοινωνίας εκεί στην ομάδα τύπου του ΣΕΓΑ, στην Ιωάννα Πουρλιωτοπούλου. Ιωάννα, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι, τι γίνεται εκεί πέρα, τι κάνετε, όλα καλά? Μέχρι τώρα μας πηγαίνουν όλα πολύ καλά. Ή τέλος πάντων τα περισσότερα, πάντα θες και κάτι παραπάνω. Το σημαντικό είναι ότι χθες τα δύο παιδιά που διεκδικούσαν μετάλλια και μάλιστα τα χρυσά κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους. Ναι. Αρχικά η Αντιγόνη Πιτσιώτη, που πραγματικά ήταν μια μεγάλη δικαίωση για εκείνη. Όχι μόνο γιατί είναι στην ηλικία που είναι, αλλά γιατί πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει φοβερή προσπάθεια. Δουλειά. Έχει κάνει φοβερή προσπάθεια, έχει δουλέψει σωστά, όπως ακριβώς πρέπει να δουλέψει ένας αθλητής για να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Και ανταμείφθηκε, κάνοντας σχετικά εύκολα, θα έλεγα, στο χρυσό μετάλλιο στα 35.000 μέτρα βάδινγκ. Φοβερή επιτυχία. Ο Μίλτος λίγο πολύ. Φοβερή επιτυχία, βέβαια. Είναι φοβερή επιτυχία. Και το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο βάδινγκ. Ναι. Και το πρώτο στην διοργάνωση. Βέβαια, το απόγευμα ακολούθησε άλλο ένα, αυτό του Μίλτου Τεντόγλου. Ο Μίλτος έλεγε από καιρό ότι είναι σε θέση να κάνει άλματα πάνω από 850. Για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να το πετύχει στο Όρεγκον και να πάρει και εκεί να διεκδικήσει και εκεί στο μετάλλιο. Ναι. Είχε αυτή η επίδοση χθες, η οποία τυχαίνει να είναι και ρεκόρ Ευρώπης, οπότε έχει και αυτό τη σημασία. Όχι ρεκόρ Ευρώπης, συγγνώμη, ρεκόρ διοργάνωσης. Ρεκόρ αγώνων. Οπότε έχει και αυτό τη σημασία του, ναι, ρεκόρ αγώνων. Mm-hmm. Αυτά σε σχέση με τα χθεσινά μετάλλια. Προφανώς υπάρχει τώρα εκεί να είστε χαρούμενοι, ικανοποίηση, έτσι. Καλά, ναι, το κλίμα στην ομάδα πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή και η υποδοχή που έγινε χθες στην Αντιγόνη και η υποδοχή που έγινε το βράδυ στον Μίλτο. Τα παιδιά δηλαδή κάνοντας μια ομάδα group στο Viber επικοινώνησαν μεταξύ τους προκειμένου να οργανωθούμε, να δούμε τι ώρα θα πώς θα τους υποδεχθούμε, τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα όλο αυτό που υπάρχει. Και είναι και καλό και για τους νεότερους αθλητές που βλέπουν ότι. Και βλέπουν τις επιτυχίες των άλλων, αλλά και έτσι. Το ότι τους αγκαλιάζουν. Έτσι ακριβώς, είναι το κλίμα καλό. Να πούμε ότι η αποστολή Ιωάννα στο Μόναχο είναι από τις πολυπληθέστερες, 40 αθλητές και αθλητρίες. 40 αθλητές και αθλητρίες είναι η μεγαλύτερη της 20ετίας. Εντάξει, βοηθάει σημαντικό. Και το γεγονός ότι έχουμε και σκυταλοδρομίες, γιατί πάντα όταν υπάρχει σκυτάλι αριθμητικά μεγαλώνει η ομάδα, αλλά όπως και να το κάνεις έχουμε πάρα πολλά παιδιά σε ατομικά αγωνίσματα και μάλιστα με αρκετά καλές προσδοκίες τα περισσότερα από αυτά. Ναι, έτσι. Πριν από λίγο προκρίθηκε και ο Χρήστος Φραντεσκάκης στον τελικό της πυροβολίας. Ωραία, ο οποίος είναι την πέμπτη ο τελικός του. Το αγώνισμα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά μια θέση από οκτάδα και πάνω θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για εκείνον. Ήταν ένατος ο Χρήστος στο παγκόσμιο του Όρεγκον. Άρα είναι σε καλό δρόμο και αυτός από ό,τι βλέπω. Σε άνοδο δηλαδή, σε άνοδο. Ναι, ο Φραντεσκάκης θεωρώ ότι ανοίξει στους αθλητές που θα μας απασχολήσουν πολύ θετικά τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Μακάρι το παιδί όντως και αυτό να έχει την ανάλογη επιτυχία. Τώρα σήμερα περιμένουμε και Κατερίνα, έτσι. Σήμερα περιμένουμε Κατερίνα Στεφανίδη, κλητός του επικοντό, 9 η ώρα ώρα Ελλάδος. Είναι σε καταλληλή κατάσταση. Είναι σε θέση να διεκδικήσει μετάλλιο. Εάν τα πράγματα της πάνε καλά, μπορεί να ανέβει και στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ναι. Όμως επειδή είναι μια μεγάλη διοργάνωση, υπάρχουν και άλλες αθλητές που είναι σε καλή κατάσταση, τώρα θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες πώς θα πάει ο αγώνας. Πάντως η δική της διάθεση είναι να διεκδικήσει μετάλλιο και να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Νομίζω ότι η Κατερίνα έτσι κι αλλιώς είναι στις καρδιές μας, ό,τι και να γίνει. Είναι... Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε και κάτι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά περιμένουμε διαρκώς πράγματα από τους αθλητές. Ναι. Η Κατερίνα έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια 10 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι, έτσι. 10. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Οπότε, πρέπει να δείχνουμε και λίγο κατανόηση όταν τελικά δεν τα καταφέρουμε. Να είμαστε Ιωάννα και ρεαλιστές κάπου, έτσι. Δηλαδή... Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό το λέω. Ρεαλιστές. Δεν γίνεται πάντα να είναι κάποιος στην κορυφή. Ναι. Μας καλόμαθαν βέβαια. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά από την... δεν ξέρω, ίσως να σας ενδιαφέρει να σας πω ότι είναι και η απονομή του Μίλτου σήμερα τελικά. Είναι αρχικά προγραμματισμένη για χθες, δεν έγινε. Ναι. Μας ενημέρωσα πριν από λίγο ότι θα γίνει στις 7:20 ώρα Ελλάδος. Α, και 42 για την ακρίβεια. Ναι. Ωραία, θα την έχουμε και αυτή σε ζωντανή μετάδοση. Τώρα, γενικότερα εκεί η διοργάνωση, το επίπεδο, η υποδοχή από τους Γερμανούς, πώς είναι? Κοίταξε να δεις τώρα, το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Το στάδιο είναι φανταστικό. Ο κόσμος είναι
πραγματικά συγκλονιστικός. Mm-hmm. Το στάδιο είναι πάρα πολύ μεγάλο και είδες από την Δευτέρα το πρωί κιόλας ήταν πολύ ο κόσμος που ήρθε και στα προκληματικά. Μπορεί να φαινόταν άδειο το πρωί της Δευτέρας, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο, χανόντουσαν. Ναι. Από το απόγευμα της Δευτέρας και χθες το απόγευμα γινόταν χαμός. Είναι πολύ. Η Γερμανία είναι γνωστό, ότι έχουν ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό. Έχουν κουλτούρα, ναι. Έχουν κουλτούρα σχετική με το στίβο. Έχουν κουλτούρα, έχουν κουλτούρα. Γενικά με τον αθλητισμό, αλλά και ειδικά με το στίβο. Οπότε η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και αυτό, ξέρεις, έρχεται να καλύψει λίγο το κενό που, που υπήρχε λόγω COVID, Τόκιο και Κερκίδες. Στην Ντόχα δεν ήταν πολύ καλές οι συνθήκες εκεί, ζέστη, δηλαδή δεν είχε και κόσμο στην Ντόχα. Στο Όρεγκον τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, δεν είχε κόσμο πάλι. Οπότε οι αθλητές εδώ πέρα νομίζω ανταμείβονται σε σχέση με την προσέλευση του κόσμου και την υποστήριξη που έχουν από την εξέδρα. Ναι, έτσι είναι πράγματι. Τώρα, το επόμενο πρόγραμμα σήμερα έχουμε Κατερίνα. Μετά τι περιμένουμε? Σήμερα σε λιγάκι ώρα, ίσως και αυτή τη στιγμή τώρα, γιατί έχω βγει απ' έξω λίγο να σας μιλήσω, επειδή έχει πολύ καλά. Έχει να φάξει τα 400 μέτρα εμπόδια. Και ακολουθεί η Πυριδούλα Καρύδη στον προκληματικό του τριπλού. Θεωρώ ότι και οι δύο αθλητές, η Γναπάκη πιθανότατα θα μπορέσει να πάρει πρόκληση για τελικό. Ναι. Η Καρύδη διεκδικεί θέση στον τελικό του τριπλού. 2:25 ώρα Ελλάδος είναι ο αγωνίζεται. Και το απόγευμα από την Κατερίνα σήμερα δεν περιλαμβάνει το πρόγραμμα κάποια άλλη ελληνική. Κάτι άλλο, ναι. Ωραία. Κάποια άλλη προσδοκία έχουμε μπροστά μας, ναι. Όμως ακόμα βράση, ναι. Εκτός από τον Χρήστο Φραντεσκάκη, ο οποίος είπαμε προκρίθηκε στο τελικό και περιμένουμε κάτι καλό, υπάρχει και η Ελίνα Τζέγκο, ένα στο παιδί ακόντιο. Εκεί πάνω από τα μέρη μας, ναι, στο ακόντιο. Βέβαια η Ελίνα αγωνίζεται αύριο στον προκληματικό του αποτισμού. Αν όλα πάνε καλό, νομίζω ότι θα είναι στο τελικό. Έχει την καλύτερη επίδοση από τις αθλήτες που μετέχουν. Ναι. Ίσως αυτό τη δημιουργεί και ένα βάρος επιπλέον. Είναι και το νεαρό της ηλικίας. Είναι και το γεγονός ότι ναι, μεν έχει σκεφτεί πρωταθλήτρια στην ΚΑΠΑ 20, αλλά το επόμενο σκαλί είναι λίγο δύσκολο. Δεν χρειάζεται να την αγχώσουμε για να πάει για το μετάλλιο. Είναι πάντως μέσα στις δυνατότητές της. Ναι. Αλλά δεν θα είναι και αποτυχία αν δεν το πάρει. Σωστά. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό, ναι, που λέω. Ναι, είναι μια νέα αθλήτρια, οπότε. Μπορεί να είναι η όλα ή τίποτα. Όλα θα παίξουν. Καλοδεχόμενο θα είναι ότι και αν έρθει, έχει τις δυνατότητες πάντως να καταφέρει κάτι. Ιωάννα, εσύ είσαι πολλά χρόνια κοντά στο Στίβο, και στο ρεπορτάζ και τώρα κοντά στα παιδιά, στις εθνικές ομάδες, στο ΣΕΓΑΣ. Εσύ βλέπεις από κοντά προσπάθειες, βλέπεις από κοντά αγώνες οι οποίοι γίνονται, ενώ αγώνες ατομικούς από τα παιδιά και τους προπονητές τους. Είμαστε σε καλό επίπεδο, ανεβαίνουμε, βελτιωνόμαστε, έχουμε μια σταθερότητα? Πώς είμαστε δηλαδή για εμάς τους απλούς φιλάθλους που δεν έχουμε την καθημερινότητα μαζί μας? Ναι, το επίπεδο είναι θα έλεγα αρκετά υψηλό και στο επίπεδο ανδρών γυναικών, αλλά και στο ότι έχει να κάνει στην κατηγορία ΚΑΠΑ 20, που είδες θα πήγαμε πάρα πολύ καλά τώρα στο παγκόσμιο το πλάσμα του Κάλλη, και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν παιδιά. Ναι. Υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα που δεν εξαρτούνται τόσο από καμία ομοσπονδία, αλλά από το πώς είναι η χώρα μας. Το θέμα των εγκαταστάσεων, που είναι πραγματικά απελπιστικό, ειδικά αν βγεις έξω και δεις τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Όντως. Και το θέμα το εκπαιδευτικό, που τα παιδιά που τα βλέπεις ότι κάνουν κάτι πολύ καλό, 17-18 χρονών, εκεί στην τρίτη ηλικία μεταναγκάζονται να αλλακίσουν. Και η συνέχεια τους μετά δεν είναι. Λόγω των πολλών υποχρεώσεων με το σχολείο, εκεί χάνεις, έχεις κάποιες απώλειες. Εκεί χάνουμε ταλέντα, γιατί διαλέγονται σε εξετάσεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα μακράν είναι το θέμα των εγκαταστάσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα σωστό, ολόσωστο γήπεδο στίβου για στάδιο για να πας να κάνεις ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όλα έχουν το καθένα από αυτά. Το καθένα έχει τα δικά του προβλήματα. Έχει κάποια ζητήματα, ναι. Ενώ έχουμε μεγάλα γήπεδα, έχουμε στάδια, τέλος πάντων. Ας το πούμε ότι έχουμε. Ναι, έχουμε στάδια, ναι, εντάξει. Αλλά όλα έχουν κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να το κοιτάξουμε αυτό όσο το δυνατόν μπορούμε, έτσι. Ναι. Είναι και τα δεδομένα δύσκολα της εποχής. Οπότε να μην μείνουμε μόνο στα ευχολόγια, μόνο, Ιωάννα. Αυτό λέω. Να μην μείνουμε μόνο στα κλισέ. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση εκεί από το Μόναχο. Να είστε καλά, εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννα Πουρλιοτοπούλου,